Ναι, το Σάββατο απόγευμα στις 7 Πανετολικός και Αστέρας Ναυπάκτου θα αναμετρηθούν στο γήπεδο του Πανετολικού. Δύο λόγια θα ήθελα για την πορεία του Αστέρα φέτος. Βέβαια εσείς αναλάβατε μόλις την περασμένη αγωνιστική. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν παρακολουθούσατε σε όλη την πορεία την φετινή του εξέλιξη για τον Αστέρα. Το σχόλιο θα ήθελα και πώς ζείτε πλέον τα πράγματα από μέσα για τον Αστέρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν από την αρχή στο τιμόνι της ομάδος. Η ομάδα ξεκίνησε όπως κάθε χρόνο τα τελευταία 2-3 χρόνια με μόνο σκοπό την άνοδο στην κατηγορία, στην επόμενη κατηγορία, τη ΓΑΜΑ Εθνική. Τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελαν η διοίκηση και ο κόσμος της πόλης. Το σημαντικό όμως είναι ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί και πρέπει να τη στηρίξουμε όχι μόνο τα παιδιά πλέον της πόλης, αλλά και όποιοι φορείς από την πόλη μπορούν. Πραγματικά η ομάδα βρέθηκε πίσω στο πρωτάθλημα σε σχέση με τον Όμηρο. Ήρθε σε μια δύσκολη κατάσταση. Αρκετοί από το φίλαθλο κοινό της Ναυπάκτου άρχισε να μην πιστεύει σε την ομάδα, άρχισε να μην πιστεύει στα παιδιά. Εγώ επειδή γνωρίζω πρόσωπα και καταστάσεις στην πόλη, πίστευα και πιστεύω σε αυτά τα παιδιά. Ήταν χαρά για μένα να καθίσω αυτό το διάστημα, το δύσκολο διάστημα στην ομάδα, για να αποδείξουμε σε όλους, καταρχάς τα παιδιά στους εαυτούς τους πρώτα και μετά στο φιλάθλο κόσμο, ότι πραγματικά αξίζουν καλύτερης τύχης ποδοσφαιρικά. Και όπως η ομάδα αξίζει καλύτερης τύχης ποδοσφαιρικά, όχι μόνο από τον ομό, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να είναι και πολύ ψηλότερα σε κατηγορία. Όσον αφορά την ομάδα του Αστέρα Ναυπάκτου, εσείς να πούμε ότι υπήρξατε παίκτης για αρκετά χρόνια και όπως είπατε γνωρίζετε πρόσωπα και καταστάσεις. Θεωρείτε ότι η φετινή πορεία του Αστέρα Ναυπάκτου ήταν, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο, αναμενόμενη για το γεγονός ότι πέρυσι είχε κάνει την υπέρβαση, προσπάθησε μάλλον να κάνει την υπέρβαση, δεν τα κατάφερε στα μπαράζ και κάπου εκεί ήρθε μια απογοήτευση που δεν τα κατάφερε και αυτό έχει αντίκτυπο στη φετινή πορεία στο πρωτάθλημα? Η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά δεν θεωρώ υπέρβαση να ανέβει ο Ναυπακτιακός στη ΓΑΜΑ Εθνική. Θεωρώ ότι η κατηγορία που φιλοξενούμαστε, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την κατηγορία της ομάδας, είναι πολύ μικρή για την Ναύπακτο, αλλά θέλω να πω ότι οι καταστάσεις που μας έχουν φέρει αυτή την εποχή σε αυτή την κατηγορία πρέπει να κάνουμε όντως αρκετή δουλειά για να καταφέρουμε να ξεφύγουμε από αυτή την κατηγορία. Για το λόγο να ξεφύγουμε, γιατί πιστεύω ότι αξίζει στην ομάδα να είναι σε παραπάνω κατηγορίες, το επαναλαμβάνω. Και δεν θεωρώ υπέρβαση αυτό που προσπάθησε να γίνει πέρσι. Γι' αυτό ήταν ο πιο σημαντικός λόγος για τον οποίο υπήρχε κάποια απογοήτευση, έστω και από τους παράγοντες, ακόμα και από τους παίχτες. Και φυσιολογικά, ίσως η προσπάθεια αυτή είχε μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, όταν τα παιδιά έπρεπε να αντιμετωπίσουν πάλι τις ίδιες ομάδες, τις ίδιες έδρες. Γι' αυτό ήταν και ο λόγος ο οποίος με την πρώτη στραβή, μπορώ να πω, απογοητεύτηκαν τα παιδιά και ίσως και οι παράγοντες, ίσως και ο κόσμος, ο φιλάθλος κόσμος της πόλης. Και φτάσαμε σε σημείο η ομάδα να μην ακολουθείται από φιλάθλους ή τουλάχιστον από αυτούς που έπρεπε να ακολουθείτε. Και να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Εσείς αναλάβατε από την περασμένη εβδομάδα ουσιαστικά τις τύχες του Αστέρα Ναυπάκτου. Πλέον δεν υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πρωτάθλημα και μαθηματικά το πήρε την περασμένη αγωνιστική η ομάδα του Όμηρου Νεοχωρίου. Όμως υπάρχει για τον Αστέρα Ναυπάκτου το κίνητρο του τελικού κυπέλου, ο οποίος θα γίνει το Σάββατο. Πώς θα έρθει να το αντιμετωπίσει το παιχνίδι αυτό ο Αστέρας Ναυπάκτου, αν θα κάνετε κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία και αν πραγματικά πιστεύετε ότι στο συγκεκριμένο αυτό παιχνίδι ο Αστέρας Ναυπάκτου, απαλλαγμένος από κάθε άγχος, θα δώσει το πραγματικό του εαυτό, θα δείξει το πραγματικό του εαυτό, κάτι που δεν το έδειξε σε ένα μεγάλο μέρος φέτος του πρωταθλήματος. Ναι, βασικά πιστεύω ότι για το πρωτάθλημα ο Όμηρος είναι δίκαιο πρωταθλητής. Φάνηκε πιο οργανωμένος από εμάς. Φάνηκε ότι οι δυσκολίες που συνάντησε στις αρχές της δύο σεζόν έγινε πιο πολύ δουλειά στην ψυχολογία και πιθανόν και στο αγωνιστικό κομμάτι από ό,τι φάνηκε. Βέβαια το πρωτάθλημα ακόμα έχει 3 αγώνες. Μαθηματικά είναι πρώτος Όμηρος, αλλά δεν έχει βγει ακόμη. Πρέπει να πάρει, είναι νομίζω από εμάς 11 βαθμούς μπροστά, πρέπει να τελειώσει τουλάχιστον με 6, αλλά δεν έχει σημασία αυτό, επί της ουσίας είναι
θέλω να πιστεύω ότι θα πάει στο πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι ο Όμηρος θα χάσει βαθμούς στα επόμενα παιχνίδια ή τόσους που να μας επιτρέψουν να παίξουν μπαράζ. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι το παιχνίδι του Κυπέλλου, όπως είπα και στα παιδιά, είναι μια γιορτή. Όλοι θέλουν να πάρουν μέρος από τη γιορτή. Όλοι θέλουν να αφήσουν τη σφραγίδα τους σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Σίγουρα θα θέλει τους δύο κόσμους να παρακολουθήσει ο κόσμος από το παιχνίδι και όλοι οι παίχτες και από τομικής πλευράς να δείξουν ότι πραγματικά αξίζουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη γιορτή. Είναι δύο διαφορετικές ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στον τελικό. Η ομάδα του Πανετολικού είναι μια ομάδα από νεαρούς παίχτες με πολύ ταλέντο, αρκετά οργανωμένη και δουλεμένη ομάδα. Τα παιδιά σίγουρα έχουν ένα κίνητρο να παίξουν να πάρουν το κύπελο, μόνο και μόνο για να δείξουν στο φίλαθλο κόσμο της περιοχής ότι όντως αξίζουν καλύτερης τύχης και στον προπονητή τους, γιατί είναι στα πρόθυρα να περάσουν το κατόφλι της επαγγελματικής ομάδας και ατομικά ο καθένας θα θέλει να δείξει ότι έχει πράγματα να δώσει και στην παραπάνω ομάδα. Όμως εμείς από την πλευρά μας είναι ο μοναδικός στόχος που μας έχει απομείνει. Πρέπει όλα τα παιδιά να το παλέψουν και βλέπω και διάθεση στις προπονήσεις. Και ίσως είναι και η μοναδική μας ευκαιρία για εξηλαίωση, με την έννοια ότι να δείξουμε ότι η χρονιά μας δεν ήταν αυτή που πέρασε, δεν μας άξιζε αυτό που δείξαμε στο πρωτάθλημα, αλλά καλύτερη τύχη. Και θέλω να πιστεύω ότι τα παιδιά θα είναι έτοιμα για αυτό το μάτς. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό.